Ναι, αλλά βράκια έβγαλε το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματο έπειτα από ελέγχου που πραγματοποίησε σε όλη την επικράτεια. Χαρακτηριστικέ είναι οι περιπτώσει απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμύριων ευρώ που προέκυψαν από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, καθώ και οι σύνηθει περιπτώσει εικονικών τιμολογίων, ανακριβών φορολογικών δηλώσεων αλλά και δηλώσεων φόρου μεταβίβαση. Κατά ανάλογο, συμβαίνει και στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δημόσιο υπάλληλο, λοιπόν, προσάυξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 164 περίπου χιλιάδε ευρώ, χωρί να μπορούν να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευση. Δύο γιατροί προσάυξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 493.000 ευρώ ένα και 231.700 ευρώ άλλο, χωρί να μπορούν να δικαιολογήσουν πάλι την πηγή ή την αιτία προέλευση. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσάυξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.300 περίπου ευρώ, χωρί και πάλι να μπορούν να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευση. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτη, προ αύξηση αδικαιολόγητη την περιουσία του κατά 198.000 ευρώ. Κοινοπραξία εργολάβων υπέβαλε ανακριβεί δηλώσει μεταβίβαση σε 73 περιπτώσει, δηλώνοντα ανακριβέ τίμημα πλέον των αναγραφόμενων συνολικού ύψου 8.745.000 ευρώ. Εταιρεία Ιδιοκτησία Ακινήτων υπέβαλε ανακριβεί δηλώσει μεταβίβαση, δηλώνοντα ανακριβέ τίμημα πλέον των αναγραφωμένων συνολικού ύψου 140 περίπου χιλιάδων ευρώ. Επιχειρήσει επίση έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία με εικονικά τιμολόγια και με σκοπό τη μία απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματο. Το ύψο των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.323.000 ευρώ. Επίση, από έρευνα τη υπηρεσία, ανακαλύφθηκαν τρει παράνομε υπαίθριε δεξαμενέ καυσίμων, από τι οποίε διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 με 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίστηκε επίση παράνομη εγκατάσταση μετάγηση υγραερίου από παράνομη υπέργεια δεξαμενή βιτίο με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και τη δημόσια υγεία.